Πάμε λοιπόν κυρίε και κύριοι, όπως σας προαναγγείλαμε, στην δεύτερη πολιτική συζήτηση της ημέρας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, πρώην Υπουργό, πρώην Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Μαλικόνη. Ε, Λοιπόν, καταρχάς, ε, είδαμε και στο ρεπορτάζ πριν τις διαφημίσεις τα όσα ελέγχθησαν σε βάρος σας από το ΠΑΣΟΚ, από το κίνημα αλλαγή τέλο πάντων. Ε, Θέλετε να μας πείτε συνοπτικά την απάντησή σας προς την κυρία Γεννηματά, την ανεβάσατε νομίζω και στα social media, mm -hmm. για να μπούμε μετά και στην ουσία της κουβέντας μας. Εγώ εξέδωσα μία απάντηση, με την οποία ουσιαστικά παρακάλεσα την κυρία Γεννηματά να προσπαθήσει να κατανοήσει ότι ό,τι κάνω ή ό,τι λέω, δεν τα λέω ο στέλεχος ε, του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ψευδός αναφέρεται από εκείνου, αλλά ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινάλ, το, στο οποίο κινάλε κίνημα αλλαγή, εγώ παραμένω μέλο Κεντρική Επιτροπή. Mm -hmm. Και απλώ τη είπα ότι το μόνο το, το πράγμα που θέλω είναι να μην προσπαθεί εμένα τουλάχιστον να με μετατρέψει σε έναν υπάλληλο του κυρίου Μαρινάκη ή, σε έναν, ή και σε έναν υπεργολάβο του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί δυστυχώ, κύριε Μελιγκόνη, οι πολιτικέ που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα κυρία Γεννηματά καθιστούν το κίνημα αλλαγή, αλλά όχι όλου μα, ε, ουσιαστικά ένα μαγαζί υπεργολαβικό ε, των πολιτικών του κυρίου Μητσοτάκη στην προσπάθειά του να γίνει πρωθυπουργό. Που βεβαίω αυτό, όπω ξέρουμε πολύ καλά, το ευνοούν πολύ συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί και γενικότερα οικονομικοί κύκλοι. Υποθέτω ότι σε αυτό που λέτε, στην, στη, στο πώ επιχειρηματικοί κύκλοι ευνοούν την προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργό, κολλάει και η αναφορά του ονόματο του κυρίου Μαρινάκη. Ναι, το είχατε πει και στην εφημερίδα των το Συντακτών. Το είπα και στην εφημερίδα των Συντακτών. Γιατί κοιτάξτε με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίο προφανώ έχει διάφορα θέματα, εκκρεμότητε ε, με την ποινική δικαιοσύνη, στα οποία εγώ παίρνω θέση. Και λέω λοιπόν ότι στον κύριο Μαρινάκη, όπω και σε όλου μα, ανήκει το τεκμήριο τη αθότητα. Αλλά τι συμβαίνει πολιτικά, φεύγω από το προσωπικό και το ποινικό. Mm -hmm. Συμβαίνει το εξή: Ο κύριο Μαρινάκη βρέθηκε ιδιοκτήτη δύο ιστορικών εφημερίδων τη παράταξη, τη λεγόμενη Δημοκρατική uh, Παράταξη. Τα νέα αγόρασε και το βήμα. Mm -hmm. Λοιπόν, και όποιο από εμά δεν ευνοεί με τι δηλώσει του, με τι παρεμβάσει του, την πορεία του κυρίου Μητσοδωδάκη προ την Πρωθυπουργία τίτλοι μέσα από τα νέα και το βήμα μας, μας μεταφέρουν, μας, βγάζουν μια εικόνα προς τους αναγνώστες που κυρίως είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι μεγάλη ηλικία ε, του πάλε ποτέ κρατεού Πασόκ ως τη μια μας αποκαλούν δούριου σύμπου, στην άλλη μας αποκαλούν πεμπτοφαλαγγίτες κλπ. Λοιπόν, αυτό εγώ το θεωρώ πολιτικά και το αξιολογώ σε ένα δόλιο σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη διαμέσου των χρημάτων που διαθέτει ο κύριο Μαρινάκης να αλώσουν ε, το κίνημα αλλαγή. Λοιπόν, είπα σήμερα λοιπόν στην κυρία Γεννηματά ότι να καταλάβει, να προσπαθήσει να καταλάβει ότι εμένα τουλάχιστον δεν μπορεί να με μετατρέψει σε κάτι από όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά σα τα είπα προηγουμένως με δύο λέξει, mm -hmm. είτε υποχείριο του, του κυρίου Μαρινάκη, είτε υπεργολάβο του κυρίου Μητσοτάκη. Όσοι μένουν στο κίνημα Αλλαγή ε, ε, ουσιαστικά είναι υπεργολάβοι του κυρίου Μητσοτάκη, σα το ρωτώ γιατί εντάξει, αυτά είναι βαριέ κουβέντε και στο κίνημα mm -hmm. Αλλαγή μένει ο κύριο Στοχαρόπουλο, mm -hmm. άλλα στελέχη τη Δημάρχου, ο κύριο Μαργαρίτσε, είδα ότι ο κύριο Τσούκαλη στο Facebook. Που, ας πούμε ε, Είπε ότι. Ε, όχι, μην με λε και υπεργολάβω του Μητσοτάκη. Θα τα είδατε κι εσεί υποθέτω. Όχι, αυτά. δεν τα έχω δει. Απλώ εγώ δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα. Εγώ αναφέρομαι σε πολιτικέ. Mm -hmm. Και τι πολιτικέ αυτή τη στιγμή τι έχει ε, αποφασίσει και τι έχει δρομολογήσει η κυρία Γεννηματά. Να σα πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Μελιγκόνη, που τεκμηριώνει την άποψή μου αυτή. Κυρία Γεννηματά, ξαφνικά και χωρί ε, να έχει ενωθεί με κανέναν. Χωρί να έχει συνεδριάσει ούτε ένα όργανο, χωρί καν να υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ενώ το κίνημα αλλαγή δυστυχώ στα χέρια τη έχει καταντήσει πάλι ένα μονοψήφιο και μικρό κόμμα, άλλε δημοσκοπήσει το βρίσκουν στο 6, άλλε στο 7, άλλε στο 8, άντε καμιά που, και που το βρίσκει και στο 9, ενώ έχει ξεκινήσει τον Νεύριο η κυρία Γεννηματά με ένα κίνημα αλλαγή που φτιάξαμε όλοι μαζί στο 14%. Ενώ, ενώ εν πάση περιπτώσει, έχει καταντήσει το κίνημα αλλαγή πάλι ένα μονοψήφιο και μικρό κόμμα, ξαφνικά βγαίνει και ζητάει εκλογέ, κύριε Μιλγκόνη. Και η, η κυρία Γεννηματά ζητάει εκλογές στην πραγματικότητα για να γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν ζητάς εκλογές, ενώ είσαι κόμμα του μονοψήφιο, η μόνη... Η περίπτωση, το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει αν υιοθετηθεί η άποψή σου είναι ότι αύριο το πρωί με βάση τη δημοσκοπήσει θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και να πάρει, αν την πάρει, που εγώ δεν πιστεύω θα την πάρει, θα γίνει ντέρμπι μέχρι σε σχάτων τελικά. Θυμηθείτε αυτό που σα λέω. Ντέρμπι μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όπω είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό εκτιμώ στην προοπτική και στην δυναμική των πολιτικών γεγονότων. Αλλά πάντω αυτή τη στιγμή με βάση τη δημοσκοπήση, αν γίνουν εκλογέ, σαρώνει Μητσοτάκη. Άρα ζητά εκλογέ, ενώ έχει μονοψήφια ποσοστά Ωστε τι, να βγει πρωθυπουργό ο με Ναι, αυτό κάνει στην πραγματικότητα. Είτε το καταλαβαίνει, το οποίο αν δεν το καταλαβαίνει, εγώ δεν θέλω να το υποθέσω, γιατί τότε θα είναι άσχημη η προσβολή. Ναι, δεν θα είναι ωραίο. Ναι. Λοιπόν, άρα το κάνει συνειδητά. Και τι mm -hmm. κάνει συνειδητά, λοιπόν μετατρέπει σε ένα, ένα κίνημα αλλαγή το οποίο θέλει ο κόσμο ή θέλουμε εμεί να ανοίξει τον προοδευτικό χώρο, ουσιαστικά σε αυτό που σα είπα. Σε, 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 έναν υπεργολάβο των πολιτικών σχεδίων του, του κυρίου Μητσοτάκη για να κατακτήσει την Πρωθυπουργία. Λοιπόν, άρα, να γιατί εγώ μιλώ για υπεργολαβίε προ τον Μητσοτάκη, να γιατί εγώ αναφέρομαι σε πολιτικέ και όχι σε πρόσωπα, ε, και σα έφερα, πρέπει να σα πω, ένα και μόνο παράδειγμα που συνδέει το πώ ξεκίνησε το κίνημα αλλαγή με 14%, πώ έφτασε στο 7% και στο 6% και πώ, ενώ είναι στο 7% και στο 6%, ξαφνικά η κυρία Γενιματάλη εκλογέ εδώ και τώρα, δηλαδή για να κάνουμε πρωθυπουργό τη χώρα τον κύριο Μητσοτάκη. Και ε, όχι. Ερμηνεύσατε πολιτικά ε, το θέμα της, ε, του εκλογικού αιτήματο. Τη στάση τη κυρία Γενιματά στο Μακεδονικό. Πώ μπορείτε να, την ερμηνεύσετε, Δηλαδή, θέλω να πω. Με τον ίδιο τρόπο. Ξέρουμε ότι θα είχε απέναντί τη τον κύριο Παπανδρέου. Ξέρουμε ότι θα είχε απέναντί τη τον κύριο Θεοδωράκη, Ξέρουμε, με άλλα λόγια, ότι θα έλεγε ότι λέγοντα όχι στο μακεδονικό, θα κινδύνευε να τεινάξει το κίνημα αλλαγή στον αέρα, όπω και έχει αρχίσει να τεινάζει, δεν πα περιπτώσει, στον mm -hmm. αέρα. Όλο αυτό έγινε γιατί. Έγινε για του ψηφοφόρου του Πατριωτικού Πασόκ, του λεγόμενου. Ε, ε, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτοί ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Γι' αυτό σας ρωτάω. Έγινε στο πλαίσιο τη ΣΥΡΙΑς ακριβώ απόφαση τη κυρία Γεννηματά να ενσωματωθεί και να ενσωματώσει πλήρω το κίνημα αλλαγή στη στρατηγική Μητσοτάκη για την κατάκτηση τη Πρωθυπουργία. Πρέπει να σας πω ότι και ακόμη και με όρους ιστορικού να το, να, να το δούμε ιστορικής διάστασης είναι προσβολή για την παράταξή το όχι τις σκίρες Γερματά για την συμφωνία σε σχέση με τα με τα Σκόπια και το ο, ε, Μακεδονία. <ξελόνι> <ξελόνι> Γιατί το λέω αυτό γιατί κύριε Μελγκόνη, όπω είχα την ευκαιρία να εξηγήσω και τι προάλλε τη συνέντευξη, όπω μνημονεύσατε και εσεί στην εφημερίδα των συντακτών, εμεί υπερασπιστήκαμε και διατρανώσαμε την πίστη μα στην ενδιάμεση συμφωνία του Ανδρέα Παπαδρέου του 1995, η οποία ήταν χειρότερη από τούτη εδώ, τη συμφωνία. Που πήραμε πράγματι χάρη στο γεγονό ότι η Ελλάδα αξιοποίησε στο έπακρο την ευκαιρία που μα δίνει το γεγονό ότι η ηγεσία τη Φύρομ αυτή τη στιγμή, ο κύριο Ζάεφ συγκεκριμένα, έχει τη φιλοδοξία να περάσει στην ιστορία της χώρας του ω αυτός ο οποίος έβαλε την βόρεια μελλοντικά με το όνομά της το μελλοντικό Μακεδονία στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Εάν μέναμε με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, του Ανδρέα Παπανδρέου που την πάλεψε πάρα πολύ σκληρά και πατριωτικά, μετά το εμπάργο που τους επέβαλε, τότε θα έπρεπε τα Σκόπια να μπουν με το όνομα Φύρομ, την ώρα που ταυτόχρονα του έχουν αναγνωρισμένου ω Μακεδονία, άρα και τη γλώσσα του ω Μακεδονική, άρα και την εθνότητά του ω Μακεδονική, 140 περίπου κράτη σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, όταν εμεί έχουμε αυτή την ιστορία, και όταν ξέρουμε πολύ καλά και έχουμε διαπραγματευτεί αυτό το θέμα, ότι αυτή τη στιγμή αυτή η συμφωνία είναι η καλύτερη που μπορούσε ποτέ να μα προκύψει, που μα είχε προκύψει μετά την άθλια καταστροφικά εθνικά πολιτική τη Νέα Δημοκρατία του 1992, Κωνσταντινό Μητσοτάκη και Σαμαρά εννοώ. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέμε όχι. Όταν το κάνουμε αυτό το πράγμα, εγώ ο μόνο τρόπο που μπορώ πολιτικά να το εξηγήσω είναι γιατί ακριβώ η κυρία Γεννηματά έχει ενσωματωθεί πλήρω στρατηγική Μητσοτάκη. Λέει όχι στο Σκοπιανό, την ώρα που λέει όχι ο κ. Μητσοτάκη. Λέει τώρα εκλογέ. Την ώρα που λέει τώρα εκλογέ ο κ. Μητσοτάκη, είπε όχι στην απλή αναλογική. Όταν είπε όχι στην απλή αναλογική ο κ. Μητσοτάκη, παρά το συμφέρον τη παράταξή μα να ψηφίζαμε, που, 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 οδηγούσε στο να ψηφίσουμε την απλή αναλογική, και είπε και κάτι ακόμα, κ. Μελιγκόνη, που επίση είπε ο κ. Μητσοτάκη, ότι η υπόθεση τη Νοβάρτη είναι σκευωρία. Και αφήστε εδώ απλώ να βάλουμε, ειδικά στο θέμα αυτό, μια ανωτελειά. <οχ> Εγώ δεν ξέρω τι θα προκύψει <οχ> από τα στοιχεία που λέγεται κατά καιρού από δημοσιογραφικέ πηγέ ότι υπάρχουν ή θα προκύψουν κάποια στιγμή. Αλλά ειλικρινά το εννοώ καλύτερα για την κυρία Γεννηματά να μην υπάρξει σοβαρό στοιχείο. Γιατί η κυρία Γεννηματά πήρε στα χέρια τη ένα κίνημα αλλαγή και το έχει κάνει παράρτημα τη Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω, ε, 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 Νοβάρτη. Σκευωρία, σκευωρία λέει κυρία Γεννηματά, η Νοβάρτη. Σκοπιανό, όχι ο κύριο Μητσοτάκης. όχι κυρία Γεννηματά. Εκλογέ εδώ και τώρα ο κύριο Μητσοτάκη. Εδώ και τώρα εκλογέ κυρία Γεννηματά. Όχι στην απλή λογική ο κύριο Μητσοτάκης, όχι στην απλή λογική κυρία Γεννηματά. Πολιτική, Μετά από όλα αυτά, εφώνη. εγώ να μην μιλήσω για υπεργολαβία. Όλα αυτά και πάλι, ακόμη και έτσι, με όρου πολιτική στρατηγική, με όρου μάλιστα πολιτική επιβίωση. Γιατί όταν ένα κόμμα φλερτάρει με το πέντε δημοσκοπήσεις, μάλλον πρέπει να ασχολείται με την επιβίωσή του και όχι με το αν θα γίνει δεύτερο πόλο. Ε, έχει λογική να θε να προσελκύσει του ψηφοφόρου οι οποίοι θέλουν αύριο το πρωί να γίνουν μισοτάκι πρωθυπουργό, αυτοί θα πάνε κατευθείαν στον κύριο Μητσένη. Μα γι' αυτό και πέφτει το κίνημα αλλαγή. Το κίνημα αλλαγή από τον Απρίλιο είναι σε μονοψήφια ποσοστά. Ακριβώ γι' αυτό. Γιατί οι στρατηγικέ επιλογέ τη κυρία Γεννηματά καταδικάζουν και οδηγούν το κίνημα αλλαγή από το κακό στο χειρότερο. Κάθε μέρα που περνάει. Γιατί, γιατί αποκόπτουν το κίνημα αλλαγή από τη μεγάλη δεξαμενή των παραδοσιακών ψηφοφόρων του χώρου του προοδευτικού, του Πασόκ παλιότερα. Mm -hmm. Το 2009 ήμουν γραμματέα, όπω θυμήσατε κύριε Μητσένη, και πήραμε 43%. Το μεγαλύτερο κομμάτι. Ο τελευταίο γραμματέα του μεγάλου Πασόκ, ναι, του, του 43%. Δυστυχώ ισχύει όπω το λέτε. Λοιπόν, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων ψηφίζουν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί αυτού του ανθρώπου που είναι 25%, 30%, δεν ξέρω πώ θα πάρει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ, 35%. είχε πάρει 35%. Δεν μπορεί να του βρίζει κάθε μέρα. Δεν, δεν μπορεί να του προσβάλλει κάθε μέρα τι επιλογέ του. Και την ίδια στιγμή το μόνο που κάνει είναι να ταυτίζεσαι ή να σε βλέπουν ότι ταυτίζεσαι συνέχεια με τη δεξιά, η οποία ήταν πάντοτε για αυτόν τον κόσμο ο πολιτικό αντίπαλο. Τι να κάνουμε, ξέρετε. Δεν υπάρχει πιο φυσιολογικό και δημοκρατικά πιο πιο όμορφο θα το πω, θα το χαρακτηρίσω πράγμα στην στη, στη πολιτική ζωή μια χώρα από το να υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στη συντηρητική παράταξη και αυτοί που πιστεύουν στην προοδευτική, αυτοί που πιστεύουν στη δεξιά και αυτοί που πιστεύουν στην αριστερά, αυτοί που πιστεύουν στου δεξιού και, στους, και είναι οι άλλοι αντιδεξοί. Λοιπόν, δεν μπορεί σε αυτόν τον κόσμο εσύ, όταν προέρχεσαι από αυτό το προοδευτικό αντιδεξιό στρατόπεδο, να τον μεταχειρίζεσαι με έναν τρόπο εχθρικό. Γιατί το αποτέλεσμα είναι να καταραίει. Διότι όταν πας και κολλά δίπλα στο Μητσοτάκι, σε μια εποχή που είναι συσπυρωμένη η δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκι πουλάει και την προοπτική τη εξουσία, να τα αποτελέσματα. Εκείνο συνέχεια ανεβαίνει και εσύ συνέχεια πέφτει. Ε, λοιπόν, εγώ λέω ότι η κυρία Γεννηματά Ω εδώ και μη παρέκει. Το ω εδώ και μη παρέκει το λέμε εμεί πια και εγώ προσωπικά στην κυρία Γεννηματά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυρία Γεννηματά να συνεχίζει αυτή την πολιτική και ιστορική προσβολή στο χώρο και σε όλου του ανθρώπου οι οποίοι πίστεψαν, ήρθαν τον Εύριο για να φτιαχτεί ένα κόμμα και όχι για να φτιαχτεί μια, ένα, 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 εργολαβικό, υπεργολαβικό γραφείο για τον Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Από τη στιγμή που ξεκαθαρίζετε ότι μένετε στο κίνημα αλλαγή και από τη στιγμή που λέτε τώρα ω εδώ κυρία Γεννηματά. Εγώ καλά καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά θέτεται θέμα ηγεσία. Εγώ απλώ θέτω θέμα ότι αν προσκληθώ στην επόμενη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή, γιατί είπε επίση και σε αυτό το σημείο ψέματα σήμερα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η κυρία Γεννηματά, δια του εκπροσώπου τη, που λέει ότι δεν ασχολούμαστε εδώ και καιρό, λένε ψέματα. Τι προάλλε είχαμε συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή. Την τελευταία η κυρία Γεννηματά ζήτησε από την προσωπική τη γραμματέα να με πάρει τηλέφωνο να με προσκαλέσει στη συνεδρίαση. Λοιπόν, αυτό που εννοώ είναι ότι αν προσκληθώ στην επόμενη συνεδρίαση. Προφανώ και θα παρευρεθώ και θα πάρω και το λόγο να πω την άποψή μου. Εάν δεν προσκληθώ, τότε σημαίνει ότι η κυρία Γεννηματά είναι εκείνη η οποία έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε διαγραφή, τουλάχιστον στην περίπτωσή μου. Δεν ξέρω αργότερα αν πρέπει να πω και σε διαγραφέ, χρησιμοποιώντα πληνυθυντικό αριθμό. Ε, και μία απάντηση σε σχέση με το ότι πολλοί στη Χαριλάου Τρικούπη το ακούσαμε και από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Έχουν προεξοφλήσει ότι τα κάνετε όλα αυτά γιατί θα πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αυτή είναι μία γνωστή γκεμπελική μέθοδο, η οποία εγώ νομίζω ότι πια έχει κουράσει τον κόσμο και ιδίω όταν πρόκειται. Δεν θέλω να σχολιάσω και είπατε και τον φορέα διακίνηση τέτοιων γκεμπελικών απόψεων και μάλιστα. Όταν μάλιστα κάποιοι από αυτού είχαν πρωταγωνιστεί, αγαπητή κύριε Μελιγκόνη, περίο λόγο να στο συγκεκριμένο που είπατε, ε, στην, προ, στην, στην επιχείρηση συστηματική υπονόμευση τη κυβέρνησή μα το 9 και 10. Ω βουλευτέ του Πασόκ μέσα από τα κτέ, οι οποίοι αυτοί πρωτίστω αποδομήσαν την κυβέρνηση και μετά ήρθε η αντιπολίτευση, ο κόσμο, οι πλατείε κλπ. Λοιπόν, κάποιοι τέτοιοι σημερινοί βουλευτέ ή ευρωβουλευτίνε έχουν υπονομεύσει την κυβέρνησή του και την έριξαν την κυβέρνησή του με έναν τρόπο συστηματικό εκείνα τα χρόνια, λοιπόν τώρα. Νομίζω ότι αυτό εμένα δεν με επιτρέπει να έχω δημόσια. οι δημόσιο... Αυτοί που έριξαν τον Παπαντρεύο οδηγούν την κοινωνική αλλαγή στην κυβέρνηση. Και... Για, βέβαια. Στη, ναι, γιατί μετά έγιναν και όλο στοιχείο οι περισσότεροι από αυτού του υπουργοί του κ. Σαμαρά και του κ. Μπαλτάκου. Κύριε Αργού, σα ευχαριστώ θερμά Εγώ για τη συζήτηση που είχαμε.